Τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιο του Ανατολομοχανίων αλλά και τις κύριες προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού του παρουσίασε σήμερα ο Νίνο Μάρχης και υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων Γρηγόρης Αρχοντάκης. Το όνομα του συνδυασμού είναι Χανιά Ανοιχτή Πολιτεία, με τέσσερις δημάρχους Ακρωτηρίου, Νέας Κηδονίας, Κεραμιών και Θερίσου να στηρίζουν την προσπάθεια. Από τα γραφεία του Συνδυασμού Χανιά Ανοιχτή Πολιτεία, ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων, Γρηγόρης Αρχοντάκης, ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού εν ώψη των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου. Ο Γρηγόρης Αρχοντάκης υπογράμμισε την υπερκομματική σύνθεση του Συνδυασμού στον συγκερασμό προσώπων διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο. Είναι η πολυσυλλεκτικότητά του, το υπερκομματικό στοιχείο που υπάρχει, άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα, άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, συνεργάζονται με την κίνησή μας προκειμένου να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προοπτικές αηφόρου ανάπτυξης για το νέο μεγάλο Δήμο Χανίων. Η παρουσία των δημάρχων Ακρωτηρίου, Θερίσου, Νέας Κηδονίας και Κεραμιών αποτελεί μια ανοιχτή στήριξη στο πρόσωπο του Γρηγόρη Αρχοντάκη. Μιχάλης Κυνηγός, Γιώργος Τσαπάκος, Μανώλης Σταματάκης και Μανώλης Στρατουδάκης κατεβαίνουν στον συνδυασμό Χανιά Ανοιχτή Πολιτεία, διεκδικώντας τη Δημαρχία των Χανίων. Αφού άκουσα καθαρά και δυνατά τη φωνή των πολιτών, αποφάσισα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν στις 7 του Νοέμβρη να βρεθώ και να σταθώ δίπλα στον Γρηγόρη τον Αρχοντάκη. Φαίνεται ότι το πρόσωπό του διαθέτει εκείνες εκεί τις απαιτήσεις που χρειάζονται. Βρίσκομαι δίπλα στον Γρηγόρη τον Αρχοντάκη, στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την υποψηφιότητά του. Σήμερα βάζουμε όλοι εμείς μαζί εδώ οι παρόντες σε ένα μεγάλο στοίχημα να κάνουμε μια προσπάθεια ούτως ώστε να δώσουμε μια νέα όθηση στο Δήμο Χανίων, μακριά από κομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ό,τι και να κάνει ο Μανώλης ο Κεμεσίδης, είναι σεβαστό. Επικεφαλής του Συνδυασμού Χανιά Ανοιχτή Πολιτεία, ο Γρηγόρης Αρχοντάκης αναφέρθηκε στα 190 άτομα που αναμένεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Στη δημοσιότητα, ωστόσο, δόθηκαν καταρχάς οι υποψήφοι που θα κατέβουν στην εκλογική περιφέρεια των Χανίων και τοπικού συμβουλίου Χανίων. Στη συνέχεια και στα σημεία των κατατόπου εκλογικών περιφερειών θα ανακοινώνονται και τα ονόματα των υπολείπων υποψηφίων. Η κοινωνία, οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα θέματα του χρήσματος, της στήριξης. Για την ώρα, ο Γρηγόρης Αρχοντάκης έδωσε στην δημοσιότητα 32 ονόματα της εκλογικής περιφέρειας Χανίων και τοπικού συμβουλίου Χανίων. Μεταξύ αυτών, η Αρχοντάκης Κωνσταντίνος Ιατρός, Βολικάκης Εμμανουήλ, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, Γιακουμάκης Νικόλαος, πρόεδρος του Συλλόγου των Ρόδων, Γριλάκης Γεώργιος, αντινομάρχης Χανίων και Φραγκάκης Εμμανουήλ, αντινομάρχης Χανίων, Σπανουδάκης Εμμανουήλ, γενικός διευθυντής του ΟΑΔΙΚ, Δημολίτσας Αναστάσιος, μήναρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Χανίων, αλλά και ο Μπόκολος Σπύρος, πρόεδρος των Βορειοπυρωτών Κρήτης. Μεταξύ των υποψηφίων και ο πρόεδρος του ΑΟ Χανιά, Πάτερος Σταύρος, ο δημοσιογράφος Σπυριδάκης Εμμανουήλ, αλλά και η Κατερίνα Παπουτσάκη, κοινωνική ανθρωπολόγος μουσικός. Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε διαδικασία στα εσωτερικά, οποιοδήποτε κόμματος θα επηρεάσουν την κρίση του πολίτη στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ερωτηθείς για τον έτερο υποψήφιο διεκδίκησης της Δημαρχίας Χανίων, βουλευτή Χανίων του Πασόκ, Μανώλης Κουλάκη, ο Γρηγόρης Αρχοντάκης αρνήθηκε να απαντήσει στις αιχμές του πρώτου. Τόνισε ωστόσο πως οι αποφάσεις στις οποίες προχωρά λαμβάνονται πάντοτε με βάση το συμφέρον του τόπου και ότι δεν δύναται να συμφωνεί πάντοτε με όλους. Σε σχέση με την παρατήρηση που έκανε ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ, ότι δεν μπορώ να διαβουλευτώ, έχω λοιπόν εξαιρετική συνεργασία με όλους τους φορείς όταν πρέπει. Και έχω κακή συνεργασία με τους φορείς όταν πάλι πρέπει. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Χανιά Ανοιχτή Πολιτεία, Γρηγόρης Αρχοντάκης, τόνισε πως το 70 έως 90% σε μερικές εκλογικές περιφέρειες των υποψηφίων έχει κλείσει και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.